Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στην πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Βαρυπόμπης. Στο μεταξύ, σπίτια κινδύνευσαν στον κάβο Ισθμίων από πυρκαγιά σε δασική έκταση, ενώ για λίγη ώρα έκλεισε ο δρόμος Ισθμίων Κορίνθου. Σε 12 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 25χρονος που είχε κατηγορηθεί ότι έβαζε φωτιές στα καρδάμιλα της Χίου. Όπω! Εκεί κοίτα το σπίτι για μου. Ένα σπίτι στον οικισμό Γαλήνη κινδυνεύει να τυλιχθεί στις φλόγες εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Κάβος Ισθμίων. Ένα όχημα της πυροσβεστικής φτάνει στο σημείο και προσπαθεί να το σώσει. Οι κάτοικοι με τα λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά όπως καταγγέλουν, είναι κομμένο το νερό. Αν είχαμε νερό, θα βοηθούσαμε κι εμείς. Και τα νερά κλειστά. Δεν έχει νερό τώρα. Τίποτα από τέτοιο είναι. Από βιτίο. Ναι. Την ίδια στιγμή, οι εστίες μέσα στο δάσος ξεπηδούσαν η μία μετά την άλλη και τα οχήματα της πυροσβεστικής έτρεχαν από το ένα σημείο στο άλλο. Βασίλη, φύγε από εκεί, Βασίλη. Δίπλα στους πυροσβέστες και οι κάτοικοι που πήραν τις μάνικες στα χέρια, θέλοντας να σώσουν το δάσος, όπως φαίνεται και στις εικόνες του corinthostv.blogspot.com. Άνοιχτο! Οι δυνατοί άνεμοι έσπρωχναν τη φωτιά πολύ γρήγορα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης βοηθούσαν και αεροσκάφη, κάνοντας συνεχείς ρήψεις νερού. Η φωτιά πέρασε μέσα από αυλές σπιτιών χωρίς να προκαλέσει όμως μεγάλες ζημιές, ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισε για λίγη ώρα και ο δρόμος Ισθμίων Κορίνθου και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν από παρακαμπτήριους δρόμους. Συναγερμό σήμανε χθες αργά το βράδυ, όταν κάτοικοι της Βαρυπόμπης είδαν φλόγες σε ορεινό σημείο και συγκεκριμένα στη θέση Πέτρα. Πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, στρατός και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν να φτάσουν κοντά στην αιστεία της φωτιάς. Το δύσβατο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στη θέση Πέτρα της Βαρυπόμπης, καθώς και οι ισχυροί άνεμοι, ήταν αυτοί οι οποίοι δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι κατάφεραν μετά από 4 ώρες να σβήσουν τη φωτιά. Λίγες ώρες αργότερα η φωτιά περιορίστηκε, όπως έγινε και με ένα ακόμα μέτωπο που ξέσπασε στη μία τα ξημερώματα στην περιοχή Νέο Μάζη στα Βίλια Αττικής. Η φωτιά έκαψε δασική περιοχή, αλλά γύρω στις 10 το πρωί τέθηκε υπό έλεγχο. Στο μεταξύ, το δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 25χρονος γιος πυροσβέστη, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 12 ετών για φωτιές που έβαλε τα δύο προηγούμενα χρόνια στην περιοχή Καρδάμιλα Χίου.